Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια κόρη, τη Δανάη, όμορφη, πολύ όμορφη. Τόσο όμορφη που τη νύχτα φωσφόριζε. Δεν είχε όμως γιο ο βασιλέας. Ποιος θα έπαιρνε τη θέση του όταν αυτός θα πέθαινε? Έτσι ήταν τότε. Μόνο τα αγόρια γινόντουσαν βασιλιάδες. Σηκώνεται ο βασιλέας και πάει στη μάγισσα Πυθία που έβλεπε το μέλλον, να τη ρωτήσει αν θα κάνει γιο. «Όχι», του λέει η Πυθία, «δεν θα κάνεις γιο. Η κόρη σου όμως η Δανάη θα κάνει γιο και αυτός ο γιος θα σε σκοτώσει». «Ποιος? Ο γιος της κόρης μου? Ο εγγονός μου? Θα σκοτώσει εμένα τον παππού του?» «Ναι, όπως τα ακούς». Φαρμακώθηκε από τη στεναχώρια ο βασιλέας. Πιάνει και φτιάχνει στο υπόγειο του παλατιού ένα σιδερένιο δωμάτιο, μια φυλακή με ένα μικρό παραθυράκι ψηλά. Και εκεί πέρα μέσα κλειδώνει τη Δανάη να μην βλέπει άντρα, να μην παντρευτεί ποτέ της. Μην κάνει κανένα αγόρι, αφού αυτό το αγόρι θα τον σκοτώσει. Μόνο μια γριά υπηρέτρια κατέβαινε και της έφερνε νεράκι για να πιει, ψωμί για να δειπνήσει. Όμως ο Θεός Δίας, ψηλά από τον Όλυμπο που τα βλέπει όλα, είδε την ομορφιά της Δανάης που έλαμπε σαν άστρο μες τη νύχτα, την λυμπίστηκε και λαχτάρισε να κοιμηθεί μαζί της. Να'ρθει κοντά της τέλος πάντων. Μεταμορφώθηκε λοιπόν ο Δίας και έγινε βροχή. Και ως βροχή έπεσε στη γη και οι γεωργοί λέγανε «Α, τι ωραία βροχή, χρυσή βροχή, για να φυτρώσουν τα σπαρτά, να βλαστήσει η γη, να πληθυνθούν τα ζώα». Και ως χρυσή βροχή λοιπόν ο Δίας μπήκε από το παραθυράκι της σιδερένιας φυλακής και έπεσε και κοιμήθηκε δίπλα στη Δανάη. Και έτσι η Δανάη γέννησε έναν γιο, τον Περσέα. Κανείς δεν το έμαθε. Τον είχε εκεί μαζί της και τον θύλαζε μες στο σιδερένιο το δωμάτιο και μόνο η γριά υπηρέτρια το ήξερε, μα δεν το έπεσε κανέναν. Το παιδάκι μεγάλωνε, καλό, ωραίο και δυνατό, χρυσό παιδάκι. Μια μέρα, εκεί που έπαιζε με την μπάλα του, τη χτύπησε τόσο δυνατά στον τοίχο που γύρισε η μπάλα και τον χτύπησε στο πρόσωπο. «Οχ», είπε ο Περσέας και έβαλε τα κλάματα. Το ακούει από πάνω ο βασιλέας. Απόρησε. «Παιδί, πώς βρέθηκε παιδί εδώ? Για να δω». Κατεβαίνει κάτω, ανοίγει τη φυλακή και βλέπει το παιδάκι. «Τι παιδί είναι αυτό? Με ποιον το έκανες? Ποιος είναι ο πατέρας?» Στέλνει και του φωνάζουν την υπηρέτρια. «Έφερες εδώ πέρα κανέναν άντρα?» «Όχι, όχι», λέει η υπηρέτρια. «Δεν ξέρω, δεν ξέρω τίποτε». «Μα ούτε κι εγώ ξέρω», λέει η Δανάη. «Μια νυχτερινή βροχή έπεσε. Είδα στον ύπνο μου τον Δία και έτσι έγινε το παιδί». «Τι ψέματα μου τσαμπουνάς! Ποιον Δία και αηδίες? Κάτι πολύ κακό σκαρώσατε εδώ!»